Το τραγούδι «Ιδανικός και ανάξιος εραστής» είναι ένα από τα υπέροχα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από τον Γιάννη Σπανό το 1975 και εμπεριέχεται στην ανθολογία «Γάμα». Ας δούμε όμως ποια ήταν τα γεγονότα που ενέπνευσαν τον Νίκο Καβαδία να γράψει το συγκεκριμένο του ποίημα. Ο Νίκος Καβαδίας γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1910 στην Άπα Ανατολή, στο Νικόλσκι Ουσουρίσκι, μια μικρή πόλη της Μαντζουρίας κοντά στην περιοχή του Χαρμπίν. Ο Νίκος ήταν το δεύτερο παιδί του Χαρίλαου και της Δωροθέας Καβαδία, οι οποίοι είχαν ακόμη τρία παιδιά, την Ευγενία, τον Δημήτρη και τον Αργύρη. Ο πατέρας του Χαρίλαος είχε την ρωσική υπηκότητα και διατηρούσε επιχείρηση εισαγωγών-εξαγωγών, τροφοδοτώντας κυρίως τον τσαρικό στρατό, στον οποίο υπηρετούσε και ως έφεδρος αξιωματικός. Η μητέρα του Δωροθέα καταγόταν από την κεφαλονίτικη εφοπλιστική οικογένεια των Αγγελάτων. Στο μεταξύ, ο Νίκος ήδη από το δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να εκδηλώνει την κλίση του στο γράψιμο. Σκάρωνε στιχάκια, έγραφε λογοτεχνικά κείμενα, ενώ με την οικονομική ενίσχυση των συγγενών και φίλων είχε εκδώσει μια σχολική εφημερίδα, τον Σχολικό Σάτυρο. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αλλά σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές του για να εργαστεί σε ναυτιλιακό γραφείο στον Πειραιά, κρατώντας τα χοντρά λογιστικά βιβλία. Οι πνευματικές του ανησυχίες όμως, αλλά κυρίως οι ιστορίες των ναυτικών που άκουγε καθημερινά στο γραφείο, τον συνάρπαζαν και του δημιουργούσαν μια έντονη διάθεση για ταξίδια μακρινά. Ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο και ενώ ήταν αποφασισμένος να μπαρκάρει, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μητέρα του, τη Δωροθέα, η οποία ως γόνος της κεφαλονίτικης εφοπλιστικής οικογένειας των Αγγελάτων γνώριζε καλά τις δυσκολίες που συναντάνε οι ναυτικοί και φυσικά ως μητέρα δεν ήθελε το παιδί της να φύγει μακριά. Θεωρούσε επίσης πως το να ταξιδέψει ο Νίκος ήταν μια τρέλα, μια λόξα νεανική και πως κάποια στιγμή θα του περνούσε. Όμως για τον Καβαδία δεν ήταν μια λόξα νεανική, αλλά όνειρο ζωής. Έτσι, μετά το θάνατο του πατέρα του Χαρίλαου το 1929 και παρά τις έντονες ακόμη αντιρρήσεις της μητέρας του, αποφασίζει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Μπαρκάρει στο φορτηγό Άγιος Νικόλαος στη γραμμή Port Said Αλεξάνδρεια Μασαλία. Από τότε και μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 1975 που έφυγε από τη ζωή, θα περιπλανηθεί σε όλους τους ωκεανούς και θα καταγράψει μέσα στα ποίηματα και τα πεζά του ένα μεγάλο μέρος από την καθημερινή ζωή των ναυτικών, στα πλοία και τα λιμάνια, όπως επίσης και διάφορα περιστατικά που βίωσε ή άκουσε σε πάμπολα ταξίδια του ως ασυρματιστής. Το τέλος του Νίκου Καβαδία θα είναι άδοξο, αφού δεν πέθανε στην αγκαλιά της θάλασσας, όπως ο ίδιος είχε ποθήσει, αλλά σε μια κλινική της Αθήνας στους Αγίους Αποστόλους από εγκεφαλικό επεισόδιο και δυστυχώς είχε μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας. Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά ήταν μια λόξα νεανική μα τώρα έχει περάσει. Αυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί θα σημαδέψει κι αφόβα τον φταίχτη θα χτυπήσει.
κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές. Θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. Και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.